Ρούλα μου, ο λόγος σε σένα να μας μεταφέρεις όλο το ρεπορτάζ στην υπόθεση Γιακουμάκη και για αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, αλλά και για αυτό που θα συμβεί την Παρασκευή. Ζήνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Βρισκόμαστε έξω από το δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων, εδώ που εχθές επρόκειτο να γίνει η δίκη της έφεσης στο εφετείο Ιωαννίνων του πρώην Διευθυντής Γαλακτοκομικής Σχολής, ο οποίος πρωτόδικα πέρσι τέτοιο καιρό, το Δεκέμβριο δηλαδή, είχε καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση για την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, μια υπόθεση η οποία διεκόπη για την Παρασκευή το πρωί. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, από προχθές το απόγευμα, είχαν φτάσει εδώ στα Ιωάννινα οι γονείς του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η κυρία Μαρία και ο κύριος Αντρέας, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, όλες αυτές τις ώρες περίμεναν να δουν τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή. Τους συνοδεύουν, να σας πω εδώ, όλοι οι συγγενείς τους από την Κρήτη. Έχουν έρθει μαζί τους ξαδέλφια, θείοι, ανήψια, είναι εδώ κοντά τους για να τους στηρίξουν, καθώς και συγγενείς τους που έχουν φτάσει από την Αθήνα, αλλά και απλοί εθελοντές που τότε, όταν εξαφανίστηκε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, είχαν συνδράμει στο να βρεθεί η σωρός του 37 μέρες αργότερα. Οφείλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που ο κύριος Ανδρέας και η κυρία Μαρία έφτασαν εδώ στα Ιωάννινα, ήταν για μία ακόμη φορά δύσκολες οι στιγμές, γιατί κάθε φορά που έρχονται εδώ στα Γιάννενα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μαχαιριά στην καρδιά τους. Εδώ έχασε τη ζωή τους το παλικάρι τους και εδώ είναι οι άνθρωποι που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή, Ζήνα. Οι ίδιοι ζήτησαν να δουν τον νέο ανακριτή που έχει αναλάβει την παράλληλη διερεύνηση για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν να μάθουν ποιοι είναι οι ένοχοι που αφαίρεσαν τη ζωή του παιδιού τους. Αυτό ζήτησαν και σήμερα από τον ανακριτή. Να επισπευθούν οι διαδικασίες, να προσωποποιηθούν οι κατηγορίες και να μάθουν ποιοι και γιατί σκότωσαν το παιδί τους. Αυτό ζήτησαν σήμερα από τον ανακριτή. Ήμασταν εδώ, τους είδαμε αποκλειστικά το πρωί που έφτασαν. Μας έκαναν κάποιες δηλώσεις για πρώτη φορά βγαίνοντας από τον ανακριτή, από το δικαστικό μέγαρο σήμερα. Ενώ, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ζήνα, η εικόνα τους και οι δύο μαυροφορεμένοι, όπως τους έχουμε συνηθίσει άλλωστε όλο το τελευταίο διάστημα, αυτά τα 2 χρόνια, να κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να δίνουν δύναμη ο ένας τον άλλον, είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό μπορεί να δει κάποιος βλέποντας δύο γονείς που αναρωτιούνται γιατί όταν έφεραν με χαρά το παλικάρι τους εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων να σπουδάσει, τελικά το πήραν κοντά τους νεκρό. Ρούλα μου, εσύ έκανες μια προσπάθεια και έθεσες ένα ερώτημα στην οικογένεια Γιακουμάκη. Ναι. Την ώρα που έβγαιναν από τον ανακριτή. Ακριβώς τη στιγμή που έβγαιναν για να μας επιβεβαιώσουν το ρεπορτάζ μας, γιατί αυτό αναρωτιόμασταν, αν όντως γι' αυτό το λόγο έφτασαν σήμερα στον ανακριτή, κάτι που μας το επιβεβαιώνει η μητέρα με την απάντησή της. Να δούμε λοιπόν τι σου δήλωσε. Μία ερώτηση. Ζητήσατε από τον ανακριτή να επισπευστούν οι διαδικασίες για το να βρείτε ποιος είναι ο υπαίτιος για το θάνατο του Βαγγέλη. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, Ρούλα μου. Να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια ότι η υπόθεση είναι στο εφετείο μετά από την αναβολή της Δευτέρας αυτή την Παρασκευή. Ακριβώς είναι την Παρασκευή το πρωί. Να σας πω ότι είναι εδώ όλοι οι μάρτυρες που έχουν κληθεί για να καταθέσουν ήδη από εχθές. Περιμένουν την Παρασκευή να εκδικαστεί η έφεση του πρώην Διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής. Και να σας πω επίσης ότι οι γονείς αυτοί, αυτό που μας έλεγαν χαρακτηριστικά, γιατί μιλήσαμε πολλή ώρα μαζί τους, ήταν το πώς θα βρουν και πάλι τη δύναμη μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου να ακούσουν όλες αυτές τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το τι περνούσε το παιδί τους μέσα στη Γαλακτοκομική Σχολή. Αυτό δεν ξέρουν αν θα αντέξουν για μία ακόμη φορά να το ακούσουν. Μάλιστα. Ρούλα μου, επειδή αυτό είναι το ένα θέμα για το οποίο και πήγε στα Γιάννενα, το επόμενο θέμα που θα ασχοληθούμε και που αφορά σε μια αποκλειστικότητα που φέρνεις